Με μεγάλη χαρά και τιμή επισκέπτομαι σήμερα την Κρήτη και τα Χανιά, τον τόπο καταγωγής της μητέρας μου. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά αισθάνομαι χαρά, γιατί ως μισός κριτικός κι εγώ βρίσκομαι πάλι εδώ στην Κρήτη, αλλά αυτή τη φορά με την ιδιότητα του υποψήφιου αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Συναντήθηκα με το Επιμελητήριο των Χανίων, όπου είχα την ευκαιρία να ακούσω με λεπτομέρεια όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εδώ οι άνθρωποι, οι δημιουργικοί, οι παραγωγικοί, οι άνθρωποι που δυστυχώς έχουν αποκλειστεί όλα τα τελευταία χρόνια από το κεντρικό κράτος και γι' αυτό και η οικονομία μας σήμερα δεν λειτουργεί σωστά. Άκουσα και συζήτησα μαζί τους για το πρόβλημα του βόρειου οδικού άξονα που πρέπει να προχωρήσει. Είναι θέμα όχι μόνο αναβάθμισης ποιότητας ζωής των πολιτών, αλλά και αναπτυξιακό θέμα. Και βέβαια οι οδικοί άξονες, όπως η σύνδεση του λιμανιού με το αεροδρόμιο, το θέμα της διάβρωσης των ακτών και όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία δυστυχώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μια επικίνδυνη κυβέρνηση για τη χώρα, επιβαρύνει διαρκώς τους επαγγελματίες, επιχειρηματίες και όλους αυτούς τους ανθρώπους που με τη δουλειά τους θα μπορούσαν, αν είχαν σωστή υποστήριξη από το κράτος, να βγάλουν πιο γρήγορα τη χώρα από την κρίση. Εγώ δεσμεύτηκα με τη σειρά μου στο Επιμελητήριο Χανίων και σε όλους τους εκπροσώπους του Επιμελητηρίου ότι μετά την εκλογή μου αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί πολύ στενά, διότι πιστεύω πραγματικά ότι εθνικό σχέδιο αναγέννησης της χώρας δεν μπορεί να προκύψει παρά μόνο εάν υπάρχει συνεργασία της πολιτείας, των πολιτικών κομμάτων με την ίδια την κοινωνία, τα επιμελητήρια, την αγορά, τους ανθρώπους, τους παραγωγικούς και τους δημιουργικούς.